αφορά την μετακίνηση, τα εισιτήρια και το κόστος της βίζας και τα δώρα που θα έχουν μαζί τους. Ποιος θα πάει, για πέστε, στην εισήγηση τα ονόματα είναι ο Δήμαρχος, είναι η κυρία Μαρκοπούλου και η καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας. Μακροπούλου. Όχι, είναι Μακροπούλου. Μακροπούλου. Αφού πάει στην ελληνική κοινότητα. Ως επιχειρηματία. Ο κύριος Στούπας. Ο κύριος Στούπας, πρόεδρος της ΕΤΑΠ του Μητηρίου Μεσσηνίας. Ο κύριος Ζαχαριάς Νικόλαος Κοσμήτωρας και καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Και ο κύριος Πατριαρχίας Δημήτριος, ξενοδόχος, γενικός γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων. Συμβάλλει και το επιμελητήριο. Συγγνώμη, είναι ο κύριος Κοσμόπουλος. Όχι, όλα τα δίμα του. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Διαβάζοντας την εισήγηση, λέει, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι αδελφοποιήσεις δεν αποτελούν την απαρχή μιας συνεργασίας μεταξύ δύο ΟΤΑ, αλλά την απόλυξη μακροχρόνιων ανταλλαγών και κοινών πρωτοβουλειών. Έχουμε σήμερα, μέχρι σήμερα, καμία μακροχρόνια συνεργασία, μια κοινή πρωτοβουλία. Γεγονός είναι ότι έχουμε πάρει μια απόφαση, η οποία λέει ναι, έχουμε τη διάθεση, την πρόθεσή μας να αδελφοποιηθούμε. Και έχει έρθει από το Υπουργείο Εσωτερικών η αντίστοιχη επιβεβαίωση ότι μπορούμε να αδελφοποιηθούμε. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν θα γίνει τώρα με την θα πάει ο κύριος Δήμαρχος εκεί. Εγώ δεν θα με συνειρήσω αναγνωρίζοντας τον κύριο Δήμαρχο το δικαίωμα να πάει. Θεωρώ ότι η αποστολή δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είναι αυτή, αλλά επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο το εκφράζει μόνο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρώ ότι κάποιος από τους κυρίους που πάει θα μπορούσε να μην πάει και να πάει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι γραμμή και νομίζω ότι πρέπει να το σέβεστε όλοι σαν δημοτική αρχή. Ο Δήμος δεν είναι αρχή ενός. Καλός ή κακός. Να θυμίσω ότι σε παλαιότερες περιπτώσεις, για την οποία είχαν πάει στο εξωτερικό και είχε πάρει βραβείο ο Δήμος Καλαμάτας, το βραβείο το έπαιρνε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι ο κύριος Δήμαρχος. Ο κύριος Δήμαρχος έπαιρνε πολύ μικρότερο. Αν θέλετε, μπορείτε να ρωτήσετε και τον κύριο Νταγιόπουλο να σας πει και άλλα ευτράπελα τα οποία γινόταν εκείνη την περίοδο που φώναζαν τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρει το βραβείο και όχι τον κύριο Δήμαρχο. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι όταν αντιπροσωπεύεται σε τέτοιες διαδικασίες πηγαίνει ο κύριος Δήμαρχος, ή αν δεν πάει μόνος, καλό θα είναι να συνοδεύεται και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος εκφράζει το σύνολο των παρατάκτων και κατά συνέπεια και το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων. Έτσι. Δεν θα με ψημιρίσω, θα ψηφίσω ναι. Αλλά η ερώτηση είναι, μήπως γνωρίζει κάποιος να μας πει ποιος θα κάνει τα δώρα, ποιος θα φιλοτεχνήσει τα δώρα. Γιατί υπάρχει και ένα τραγούδι, υπήρχε το συγκρότημα που ήταν ο Χρήστος Στιβαίος στην αρχή, λεγόταν συνήθι ύποπτη. Ο συνήθις ύποπτος, ερωτώ. Είναι ο πρόεδρος, εδώ θα μας απαντήσει. Σημειώνω, κύριε Κοσμόπουλε, συγχωρέστε και σωστά, σημειώνω και αυτό που βάλατε για τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προφανώς δεν μπορώ να αποκρίνω τις εισηγήσεις για τον προβληματισμό και για πάνω δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όχι, δεν το ξέρω κι εγώ. Ο κύριος Σοφωνάς. Τέλος πάντων. Μπορεί και να έχει ρωτηθεί ο πρόεδρος και να μπορούσα. Καλά, εντάξει. Κάνω μια σαν απόγευμα, κύριε Συνάδελφε. Ας πάει ο αντιπρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Σοφωνάς, φυσικά να γνωρίζει το δικαίωμα. Σε αυτό το χαλαρό. Δεν θα γίνει αδελφοποίηση, υποθέτω τώρα, έτσι. Όχι. Τώρα είναι η έναρξη των μακροχρόνιων ανταλλαγών απόψεων και τη διαδικασία. Λοιπόν, προφανώς και αναγνωρίζω το δικαίωμα του Δημάρχου να πάει στην αδελφοποιημένη πόλη. Στην προσαδελφοποίηση. Αλλά θα ήθελα να τονίσω τη σημαντικότητα των όσων είπε ο κύριος Κοσμόπουλος περί του Προέδρου. Και αυτό φάνηκε δυστυχώς συνάδελφε και στις τελευταίες εκδηλώσεις στην πόλη μας. Δεν μπορεί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι παραπέρα. Αυτός εκπροσωπεί όλους μας και όχι ο Δήμαρχος. Διαφορετικά γίνεται παρέα το θεσμικό πλαίσιο και προφανώς δεν συμφωνούμε σε αυτό. Άρα πρέπει να είναι και ο πρόεδρος, όχι καταναγκαστικά φυσικά να πάει, γιατί τώρα προέκυψαν κι άλλα. Αλλά δεν γίνεται να μην έχει προταθεί ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, ο κύριος Διάπας. Εγώ δεν καταλαβαίνω την αναγκαιότητα αυτού του ταξιδιού τώρα. Δεν την καταλαβαίνω. Να μου πείτε ένα πιστικό λόγο. Όταν στενάζει όλη η κοινωνία που δεν έχει να πληρώσει, ψάχνει να βρει πώς να πληρώσει τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, το νερό, οτιδήποτε άλλο, και εμείς κάνουμε ταξιδάκια αναψυχής.
Σιριζέως. Δεν το υποβαθμίζω, αυτό είναι. Ταξίδι ανά ψυχής είναι. Δεν είναι τόσο. Περί συζητήσεων, περί το ένα, περί το άλλο. Και γιατί θα γίνει αδελφοποίηση. Πρόεδρε, το λόγο μετά. Πες ό,τι θέλεις. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Στενάζει η κοινωνία και εμείς τι κάνουμε, ότι δεν ακούμε. Έχουμε Λουδοβίκιο νοοτροπία. Πότε πάνε. Υπερβολές. Και εγώ θέλω. Υπερβάλλει τώρα ο κύριος Χάβρε. Μπορείς να πας υπερβολή. Ας υπερβάλλω εγώ μια φορά. Μπορεί να υπερβάλλει ο κύριος Λέαμος και να φαινόμαστε κάθε φορά ότι με ψημερούμε και είμαστε μίζεροι σε κάποια πράγματα. Απλώς υπάρχει. Δεν θέλω να δικαιολογήσω ούτε τον κύριο Λιάπα ούτε κανέναν άλλον. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Γιατί πιστεύω ότι θα βρεθούμε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση σαν Δήμος. Θα μου πείτε, εντάξει, πέντε από εδώ, πέντε από εκεί, πέντε παραπέρα μαζεύεται ένα ποσό. Και με το να αρνούμαστε κάθε φορά και να φαινόμαστε ότι είμαστε αυτή η μιζέρια. Αυτή η μιζέρια που δεν μας αρέσει και που δεν μας εκφράζει, αλλά έτσι καταλήγουμε. Απλώς. Ίσως είναι άγκαιρο τώρα, να γινόταν λίγο αργότερα το ταξίδι αυτό. Και γιατί να μην υπάρχει, αφού μεγαλύτερη συμμετοχή, αυτό που είπαμε, των ανθρώπων του Δήμου. Κάποιον, δεν λέω από τις παρατάξεις, από το Προεδρείο. Να υπάρχει συμμετοχή, στα έξοδα θα συνδράμει και κάποιος άλλος. Όχι, βέβαια. Το επιμελητήριο δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάποια συμμετοχή. Αφού θα είναι όφελος και για τον επιχειρηματικό κόσμο της Καλαμάτας. Ευχαριστώ. Κύριε Φάβα, όσο πιο σύντομα μπορείτε. Πολύ, πολύ σύντομα. Έχουν καταδειχθεί καταρχήν, εγώ σέβομαι τις απόψεις όλων των συναδέλφων και του κυρίου Κοσμόπουλου προς το τοποθέτησή του. Βέβαια, κανείς από εμάς ενδεχομένως δεν γνωρίζει τι έχει προηγηθεί για να ληφθεί η τελική απόφαση για το ποιοι τελικό θα συμμετέχουν στην αποστολή. Μαζί με τον κύριο Δήμαρχο, από εκεί και πέρα, χαρακτηρισμοί του τύπου ταξιδάκια αναψυχής, ο κόσμος στενάζει κτλ. Νομίζω ότι δεν έχουν θέση σε ένα θεσμικό όργανο όπως είναι αυτό που αυτή τη στιγμή συμμετέχουμε όλοι μας. Θα πω το εξής. Πρώτο, ότι αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 2,5 χρόνια όσον αφορά την αδελφοποίηση με το λόγο. Και ξεκίνησε γιατί επιθυμία της ομογένειας και δι' του τότε δημάρχου του κυρίου Σαμαρά, ποιος είναι Έλληνας, ήταν να αδελφοποιηθεί με την πόλη της Καλαμάτας, μία περιοχή όπου έκλεισε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της Έλληνες κατοίκους, έτσι, δημότες. Και με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι μία πανεπιστημιούπολη όπου σπουδάζουν και πάρα πολλοί Έλληνες εκεί. Όσον αφορά το γεγονός γιατί τώρα και να το πάμε και πιο αργά, αυτό ήταν να γίνει το ταξίδι πριν την πανδημία. Η πανδημία λοιπόν ήρθε και έφερε αυτό το ταξίδι πίσω. Θα είχε γίνει ήδη από τα μέσα, ίσως και λίγο πιο νωρίς, το 2020. Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες αιτιάσεις, περί της, το κόσμο στενάζει. Εγώ θα πω ότι την εποχή της κρίσης, που η κρίση όλοι γνωρίζουν πότε ξεκίνησε, 2008-2009 και αργότερα, πάρα πολλά στελέχη και αιρετοί του Δήμου ταξίδεψαν στο εξωτερικό. Όπως ταξίδεψαν και μέλη του επιμελητήριου. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται με αυτό που είχε γίνει και πριν. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και στελέχη του Δήμου υπηρεσιακά έχουν πάει και αιρετοί έχουν πάει. Και ο πρόεδρος του μελητηρίου έχει πάει με την ίδια ακριβώς διαδικασία και τα ίδια κόστη. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, να τοποθετηθεί και να καταγραφεί. Δεν θέλω να έρθω σε αντιπαλότητα με κανένα συνάδελφο. Απλά αναφέρω τα γεγονότα και τα δεδομένα όπως ακριβώς έχουν συμβεί. Ευχαριστούμε. Ψηφορία. Ναι. Ομόφωνα. Ναι.